Είχες ποτέ, δηλαδή να το ρίξεις το ποτό, σε ουσίες, να πιάσεις τον εαυτό σου ότι... Πάλι θα γυρίσουμε στα προσωπικά, κοίταξε. Όχι, το προσωπικό. Όχι, εγώ λέω θα γυρίσω. Ναι, όχι, δεν είναι αυτό. Αυτό θα σου εξηγήσω γιατί. Και δεν έχει να κάνει με το ότι βίωσες σαν παιδί. Το λέω αυτό και για, για τις δουλειές μας. Και λέω, αν υπήρξε μια περίοδος που ουσιαστικά τα πάθη μπορεί να είναι τζόγος, αλκοόλ, ουσίες. Δεν είχα πάθη ποτέ στη ζωή μου, ποτέ. Θα μπορούσα να έχω, πάρα πολλά θα μπορούσα να έχω. Δεν πίνω, κάπνιζα, δεν καπνίζω. Έκοψα και το τσιγάρο, λόγω της δουλειάς μου όλα αυτά, έτσι. Όχι της υγείας μου, έβαλα την υγεία μου σε δεύτερη μοίρα. Ήθελα όμως να είμαι καλά εδώ, γιατί είναι αυτό, είναι το όργανο το οποίο με κάνει να εξελίσσομαι και να νιώθω καλά. Χωρίς τη φωνή μου, χωρίς τη μουσική, νομίζω ότι δεν θα υπάρχω. Και μου εύχομαι, ειδικά από μόνος μου αυτό... Το λέω. Αυτό λέω, δεν βρίσκω στη λέξη. Θέλω να είμαι καλά εδώ. Και το προσέχω πολύ το μουσικό όργανο, γιατί είναι μουσικό όργανο. Δεν είχα πάθη, αλλά ξέσπασε στην υγεία μου το ότι δεν είχα πάθη. Και είναι αυτό που λέμε τα αυτοάνωσα νοσήματα. Έπεσε η ψυχολογία μου πριν σχεδόν 2 χρόνια. Και δεν είχα διάθεση για τίποτα, δεν μπορούσα να πάω στη δουλειά, είχα τρομερές κρίσεις πανικού. Και ξέρεις, καμιά φορά λέμε, βγαίνουμε στη τηλεόραση, ας μην μιλήσουμε, ας μην πούμε αυτά που έχουμε, για να μην είναι έτσι, μην πούνε αυτό. Διαφωνώ εγώ. Λέγοντας πράγματα που έχουμε ζήσει εμείς, κάνουμε και κάποιους άλλους ανθρώπους να ζήσουν, που ζουν κάτι παρόμοιο με εμάς, να γίνουν καλύτερα. Πέρασα κρίσεις πανικού, τις οποίες δεν τις έχω αποβάλει εντελώς, αλλά... Τις διαχειρίζομαι πλέον. Και ξέρεις, κρίσεις θυμού, φόβου, τρόμου. Κρίσεις πανικού, ουσιαστικά δεν ήθελες κόσμο, πάθαινες κάτι, δεν μπορούσες να οδηγήσεις. Ένα από αυτά που μου έχει μείνει είναι ότι έχω αγοραφοβία. Δεν μπορώ να είμαι σε κόσμο και να είμαι στριμωγμένος, γιατί καταπιέζομαι. Νιώθω ότι κάτι θα συμβεί. Και οπότε, όταν θα πάω σε ένα μέρος που έχει πάρα πολύ κόσμο, θα σου πω μετά γιατί θα με ρωτήσεις για το μαγαζί. Θα μου πεις, δεν έχει κόσμο στο μαγαζί. Όταν είμαι κάπου που έχει πάρα πολύ κόσμο, είμαι πάντα κοντά στην πόρτα εξόδου. Θέλω να είμαι κοντά, ώστε όταν νιώσω αυτό, δεν θα φύγω. Επειδή όμως γνωρίζω ότι η πόρτα είναι κοντά, αυτό με ηρεμεί. Όσον αφορά το μαγαζί. Δεν ονομάζεται το μαγαζί. Το μαγαζί δεν το ονομάζεται πόρτες. Να σου δώσει και λίγο μια. Καλό. Ξέρεις, θα σου δώσει μια χαρά αυτό. Ότι ήδη δεν είναι αδίκο. Διέξοδος είναι καλό. Διέξοδος είναι πάρα πολύ καλό. Διέξοδος είναι πολύ ωραίο. Βέβαια, Οικονομόπουλος στη διέξοδο. Έλατε να βρείτε διέξοδο στα προβλήματά σας. Απλά στο μαγαζί το ελέγχω, γιατί είμαι ο leader, είμαι ο μπροστινός. Είμαι αυτός που ξέρω τι πρέπει να κάνω και τι δεν πρέπει να κάνω. Ελέγχω τα πάντα. Και έχω το χώρο μου. Έχω την πίστα μου, έχω το κομμάτι μου. Και παρουσιάζω αυτό που εγώ θέλω. Δεν μου λέει κάποιος τι θα κάνεις εκείνη τη στιγμή. Οπότε νιώθω πάρα πολύ πιο άνετα. Μάλιστα. Όταν όμως είμαι σε ένα χώρο.